Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στοιχείο και εκεί θα πάμε τώρα, καθώς μια ομάδα γυναικών τι κάνει. Έχει ξεκινήσει να πλέκει εδώ και αρκετές ημέρες, μεταξύ άλλων σκουφιά, κασκόλ και γάντια, προκειμένου όλα αυτά να κατευθυνθούν στις πληγήσεις περιοχές, να κατευθυνθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Και προσέξτε, περιοχή της Χίου. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν, ξεκίνησαν τις δημιουργίες τους και βλέπουμε και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες, είναι εικόνες. Έχει γίνει σχετική αναφορά και σε μέσα της Τουρκίας. Και εκεί θα πάμε τώρα, στοιχείο, να συναντήσουμε την κυρία Κυριακή Χατζαντονάκη, επιμορφώτρια πλεκτικής. Και να την καλησπερίσουμε. Και όχι μόνο, βλέπουμε μια μεγάλη ομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, είναι μέρος της ομάδας. Μπράβο. Μέρος μιας ομάδας. Μπράβο, μπράβο. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η σκέψη? Μόλις έγιναν τα τραγικά γεγονότα απέναντι, πήραμε μια πρωτοβουλία. Δεν θέλαμε να είμαστε παθητικοί θεατές σε ένα δράμα που παίζεται δίπλα μας και θέλαμε κάτι να κάνουμε, με κάποιο τρόπο να συμμετέχουμε. Είμαστε στην ακριτική Χίο. Είμαστε οι ίδιες γυναίκες, οι ίδιοι άνθρωποι που πριν λίγο καιρό ανησυχούσαμε για θέματα ειρήνης. Αλλά όταν βλέπεις τον συνάνθρωπό σου να υποφέρει, είναι αδύνατον να σκεφτείς τίποτα άλλο παρά το μόνο πώς μπορώ να βοηθήσω. Αυτή τη στιγμή στη Χίο υπάρχουν 5-6 πλεκτομάδες που δουλεύουν σκουφιά, κασκόλ, όλα είναι χειροποίητα και φτιαγμένα με αγάπη και θέλουμε με κάποιο τρόπο να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ, είστε συνάνθρωποι μας και εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Έχουμε μια τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. Ένα θα σας πω ότι από την περιοχή της Ιτίας μια κυρία μας έχει ταχυδρομήσει έτοιμα σκουφιά μαζί με προσωπικά σημειώματα από το παιδί της 13 χρονών και ευχές για τους σεισμοπαθείς. Το ίδιο γίνεται σε όλο το νησί μας. Ιδιώτες, σύλλογοι, φορείς μας στέλνουν μαλλιά και πλέκουμε. Μάλιστα. Βέβαια ασχολείστε ερασιτεχνικά με την πλεκτική, κάτι το οποίο το αγαπάτε πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ είμαι επιμορφώτρια και στοιχείο γενικά πλέκουμε και δημιουργούμε τα ρούχα μας. Πολύ σωστά. Τι έχετε δημιουργήσει μέχρι και σήμερα με αφορμή τη δράση για να στείλετε στην Τουρκία? Για τη συγκεκριμένη. Ναι, καταρχήν ναι. Να πούμε ότι η δράση αυτή δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουμε. Έχουμε κάνει ανάλογες δράσεις για δομές προσφύγων, γυροκομεία, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα φύγουν μέσα σε 10 μέρες που δουλεύουμε γύρω στα 200 κομμάτια. Για Τουρκία και Συρία θα τα στείλουμε μέσω εργατικού κέντρου και μετά πάλι θα συνεχίσουμε να πλέκουμε, να κάνουμε μια δεύτερη αποστολή το Σεπτέμβριο πρωτά ο Θεός. Γενικά το μήνυμα, γιατί μας είπατε... Είναι τραγικές. Οι ανάγκες είναι τραγικές και είμαι σίγουρος θα υπάρχει και συνέχεια. Πώς νιώθετε μέσα σας, στην καρδιά σας, πραγματικά θέλω λίγο να εξωτερικεύσουμε αυτό το συνέστημα, γιατί μια ακριτική περιοχή, έτσι ξεκινήσα τον πρόλογό σας, ανησυχούσαμε για την ειρήνη, τώρα ανησυχούμε για αυτούς που κατά κάποιο τρόπο απείλησαν την ειρήνη. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος δίπλα σου, δεν κοιτάς ούτε τι χρώμα είναι, ούτε τι παπούτσια φοράει, ούτε τίποτα. Κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Αυτό κάναμε κι εμείς. Ακριβώς το μήνυμα είναι αυτό, ότι συμπαραστεκόμαστε στον συνάνθρωπο, στον γείτονα, γιατί και να σας πω κάτι, μπορεί να ανησυχούσαμε για θέματα ειρήνης, ξέραμε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς που ανησυχούν το ίδιο απέναντι. Ακριβώς. Το ίδιο, εμείς ζήσαμε και το προσφυγικό και ξέρουμε, έχουμε δει με τα μάτια μας τι σημαίνει πόνος και είμαστε και περισσότεροι από εμάς πάλι από προσφυγικές οικογένειες από Μικρά Ασία. Λοιπόν, ο πόλεμος δεν γνωρίζει χρώματα, τίποτα. Θα σας μιλήσει άλλη μια κυρία, μέλος του της ομάδας. Να σας πει και από πού είμαστε, έτσι, γιατί είπαμε είμαστε από Χίο, είστε όλοι Χίος πλέκοι. Τη συγκεκριμένη στιγμή σας δίνω την κυρία Καραμανή να μιλήσετε μαζί της. Βέβαια, βέβαια, να έρθει. Καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Από την όμορφη Χίο. Έτσι να γυρίσετε να σας δούμε κιόλας. Ναι, γεια σας. Σας μιλάμε από τα Αρμόλια. Κάθε εβδομάδα βρισκόμαστε γυναίκες από το Λιθί, από τα Αρμόλια, στη Βέσα, ένα λαξ. Και πλέκουμε. Δασκάλα μας είναι η υπέροχη κυρία Κική, που εκτός από ότι είναι άψογη όσο αφορά το αντικείμενό της, είναι ευαισθητοποιημένος άνθρωπος και με ενσυναίσθηση. Η ίδια είχε αυτή την ιδέα
Και μόλις το είπε, έγινε κάτι μαγικό. Όλες οι ομάδες πλεξίματος εδώ στο νησί αρχίσαμε να πλέκουμε, αλλά και οι διάφοροι σύλλογοι, ιδιώτες, ακόμα και μαγαζιά. Μπορεί μας διαθέτουν δωρεάν μαλλί και μας βοηθάνε στο έργο μας. Ευχόμαστε να κάνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας, για την προβολή σας. Να είστε καλά. Τι ωραίος χώρος είναι εκεί. Πού βρίσκεστε? Έχω εντυπωσιαστεί. Στα Αρμόλια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα Αρμόλια. Ενώ σε ποιο χώρο? Γίνεται... Επειδή βλέπω από πίσω κιθάρες, βλέπω... Είμαστε σε ένα παραδοσιακό καφενείο. Α, να οι ομορφιές. Οι ομορφιές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη. Πραγματικά, μέσα από την πρωτοβουλία σας, τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν είναι πολλαπλά και κατευθύνονται όχι μόνο στη γειτονική Τουρκία, αλλά γενικά και στη νέα γενιά. Και μακάρι, δεν ξέρω αν στις δράσεις σας συμμετέχουν και νέες κοπέλες και νέα παιδιά. Ναι, συμμετέχουν και νέες κοπέλες. Τυχαίνει αυτή τη στιγμή να μην είναι εδώ. Όλες είμαστε βέβαια νέες. Αναφέρομαι σε εφήβους, για να μην παρεξηγηθώ. Σε εφηβικές ηλικίες αναφορικά. Υπάρχουν στις ομάδες μας και νέα παιδιά και νέες κοπέλες. Ένα λεπτό να σας δώσω την κυρία Κική. Έχουμε και παιδικά εργαστήρια. Γεια σας. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Πάμε να κλείσουμε την κυρία Κυριακή. Ωραία, ωραία. Τίποτα, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί το Crete TV είναι πάντα κοντά μας. Πάντα. Έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση. Ναι, ναι. Και να πούμε ότι έχουμε αρκετό νέο κόσμο στα τμήματά μας και επίσης γίνονται δωρεάν εργαστήρια για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Μπράβο. Πολύ συχνά μέσα στον χρόνο, όσο το επιτρέπουν το πρόγραμμα των παιδιών μας, που είναι πολύ φορτωμένο. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας και με το καλό να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.